Αγαπημένες μου φίλες και αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Άλλη μια συνταγή ξεκινάει εδώ, στο κανάλι μου στο YouTube. Αλέξης Παπανδρέου μπορείτε να πατήσετε, να κάνετε subscribe και να βλέπετε όλες τις συνταγές που κάνουμε. Αλμυρές και γλυκές, πάντα εύκολες, νόστιμες και γρήγορες. Λοιπόν, σήμερα θα σας φτιάξω κεφτεδάκια. Αλλά όχι κλασικά κεφτεδάκια, είναι λίγο διαφορετικά. Είναι κεφτεδάκια τα οποία έχουν αρκετό μέσα bacon και τα σβήνω με whisky. Γίνονται με barbecue sauce, ξεκινάνε στο τηγάνι και τελειώνουν στο φούρνο. Περίεργα δεν σας φαίνονται, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολα. Υλικά που θα τα βρείτε επίσης εύκολα και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, έχω το bacon εδώ, το οποίο δεν θα το περάσω ούτε να το κόψω με μαχαίρι ούτε τίποτα. Θα το βάλω σε ένα μούλτι μέσα, το κόβετε σε μικρά κομμάτια. Σούπερ, όταν έχεις τριπλό μαχαίρι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το αφήνω αυτό λοιπόν εδώ στην άκρη. Θα πάρουμε ένα μπολ. Θα αδειάσουμε μέσα το μπέικον. Να πάρω και ένα κουτάλι καλύτερα. Εδώ. Τέλεια. Μέσα στο ίδιο μπολ θα ρίξω τους δύο διαφορετικούς κυμάδες που έχω. Εδώ. Τα αφήσω για λίγο στην άκρη. Και θα πάμε μαζί να ψιλοκόψουμε λίγο κρεμμύδι. Και μετά θα σας δείξω έναν τρόπο για να το ψιλοκόψετε ακόμα καλύτερα. Θα πιάσετε το μαχαίρι με αυτόν τον τρόπο. Εδώ, θα το φέρετε κοντά σας, το πιάσετε καλά, τα τέσσερα δάχτυλα από πάνω και θα κάνετε αυτή την κίνηση μπρος πίσω για να ψιλοκοπεί καλά το κρεμμύδι σας. Λοιπόν, έχουμε κλάψει και λίγο. Το κρεμμύδι μας είναι έτοιμο. Στο ίδιο ξύλο κατευθείαν όπως είναι θα πάρω, βλέπετε, το μαϊντανό, τον έχω έτοιμο εδώ. Θα τον ψιλοκόψουμε και αυτόν. Πολύ πολύ καλά ψιλοκομμένος. Έτοιμα τα κρεμμυδάκια, έτοιμα και ο μαϊντανός. Τώρα ξεκινάμε να βάζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μέσα στο μπολ. Έχουμε βάλει το μπέικον το οποίο το ψιλοκόψαμε, τους δύο διαφορετικούς κυμάδες. Κρεμμύδι μαζί με το μαϊντανό. Και όπως είμαι, προσθέτω ένα αυγό ολόκληρο, έτσι, ασπράδι και κρόκο μαζί, τη φρυγανιά μου, καυτερή πάπρικα, ένα κουταλάκι περίπου, και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και αλάτι. Και δεν έχουμε παρά να ζυμώσουμε πολύ πολύ καλά το κυμά μας και μετά να πλάσουμε μικρά κεφτεδάκια. Η συνέχεια στο τηγάνι. Δύο πρέζες αλάτι. Και πάμε για καλό ζύμωμα. Το κεφτεδάκι θέλει καλό ζύμωμα. Θέλει τουλάχιστον 6-7 λεπτά έτσι ώστε να ζυμωθεί καλά. Και προς το τέλος, καλό είναι να βάλετε λίγο λαδάκι στο χέρι σας για να μπορέσετε να πλάσετε πάρα πολύ εύκολα τα κεφτεδάκια σε πολύ πολύ μικρά μπαλάκια. Αυτή η συνταγή θέλω να είναι πολύ μικρά κεφτεδάκια. Θα καταλάβετε τη διαφορά όταν τα φτιάξετε. Θα πάρουμε λοιπόν λίγο, εδώ περίπου γύρω στα 20 γραμμάρια, μικρά, και θα τα πλάσουμε στρογγυλά, θα τα ακουμπήσετε εδώ στο ξύλο κοπή σας, θα τα φτιάξουμε όλα πρώτα και μετά θα πάμε στο τηγάνι μας, θα βάλουμε ελαιόλαδο και βούτυρο και θα τους δώσουμε χρώμα και θα τα τελειώσουμε μετά στο φούρνο. Εκεί θα προσθέσουμε και άλλα υλικά τα οποία θα τα δείτε σε λίγο. Τα κεφτεδάκια μου είναι έτοιμα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πλύνω τα χέρια μου και να πάμε να περάσουμε στο τηγάνι. Πάω για πλύσιμο. Χέρια καθαρά, ανοίγουμε το τηγάνι μας και το αφήνουμε να ζεσταθεί πάρα πάρα πολύ καλά. Θα βάλω μέσα 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο και 2 κουταλιές γεμάτες βούτυρο. 1-2-3 κουταλιές ελαιόλαδο και βούτυρο από 100% αγελαδινό γάλα, αγαπημένο Lurpak, εδώ. Οπς. Θέλω δύο γεμάτες κουταλιές να βάλετε, μία και μία δεύτερη. Ωραία, και θα το αφήσουμε τώρα αυτό σιγά σιγά να έρθει να λιώσει παντού μαζί με το ελαιόλαδο. Μόλις αρχίσει λοιπόν να φρίζει το βούτυρο, θα πάρουμε σιγά σιγά όλα μας τα κεφτεδάκια
Θα τα βάλουμε μέσα στο τηγάνι. Τσακ, τσακ. 3-3, 4-4, 5-5, όσα μπορείτε. Δυνατή φωτιά, θα τα αφήσουμε να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές. Και μετά θα σβήσουμε με το whisky. Μπορείτε, αν θέλετε, με ένα κουτάλι να τα γυρίζετε σιγά σιγά ή αλλιώς κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή είναι τέλεια στρογγυλά πλασμένα, γυρίζουνε. Θέλουν περίπου 2-3 λεπτά εδώ στο τηγάνι πριν ξεκινήσουμε να σβήσουμε με το whisky. Λοιπόν, αυτό πρέπει να προσέξουμε είναι ότι χρησιμοποιώ ένα τηγάνι Ingenio το οποίο έχει αποσπόμενο χερούλι και φεύγει έτσι ώστε να μπορέσω κατευθείαν να το βάλω μετά στο φούρνο, το Ingenio της Tefal. Τσακ, με ένα κλικ μπαίνει και βγαίνει. Έχουν πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώματα και φεδάκια. Θα σβήσουμε με το whisky. Είναι η στιγμή στην οποία πρέπει πραγματικά να προσέξετε πάρα πολύ καλά. Λίγο whisky, ειδικά όταν έχουμε φωτιά. Εγώ θα τη χαμηλώσω τη φωτιά μου, γιατί επειδή έχει αλκοόλ μπορεί να αρπάξει. Άρα εδώ θέλει προσοχή. Τέλεια. Μπορούμε να δυναμώσουμε λίγο τη φωτιά μας τώρα. Το κάνουμε λίγο μπροστά έτσι ώστε το αλκοόλ να πάρει φωτιά. Να, οπ, το βλέπετε εδώ. Παίρνει λίγο να φύγει το αλκοόλ και στη συνέχεια προσθέτουμε την barbecue sauce. Την ketchup, τα βάζω στο ίδιο σημείο και μετά θα τα ανακατέψω, θα δείτε πως θα γίνει. Ζωμό και λίγη καπνιστή πάπρικα. Αυτή καλό είναι να την πασπαλίσετε παντού σε όλα τα κεφτεδάκια. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά μας και ανακατεύουμε καλά. Η barbecue και η ketchup μαζί με το ζωμό θα έρθουν και θα γίνουν έτσι μια πιο υδαρή σάλτσα και εκεί μέσα θα ψηθούν τα κεφτεδάκια. Από τις συνταγές πραγματικά θα τη φτιάχνετε και θα την ξαναφτιάχνετε, είμαι σίγουρος. Περιχύστε τα και λίγο από πάνω πριν τα βάλετε στο φούρνο. Σβήνω τη φωτιά μου και πάμε κατευθείαν να τα βάλουμε στο φούρνο. Τα κεφτεδάκια μας είναι έτοιμα. Σίγουρα μπορούμε να τα καταναλώσουμε, να τα δοκιμάσουμε όπως είναι σκέτα, αλλά πολύ ωραίο είναι να βάζουμε και μια γαρνιτούρα. Έχω ετοιμάσει λοιπόν ένα πουρέ πατάτας, ο γνωστός αγαπημένος μου πουρές πατάτας, και πάμε να σερβίρουμε. Βάλτε το πουρέ κάτω. Ωραία, 2-3 κουταλιές. Έτσι. Βάλω ένα καθαρό κουτάλι. Τέλεια. Πριν βάλετε κεφτεδάκια, βάλτε λίγη σάλτσα πάνω στο μπουρέ. Εδώ. Και νομίζω 5 με 6 κεφτεδάκια είναι ότι πρέπει για μία μερίδα. Ποιος δεν θέλει να φάει αυτό το πιάτο. Λοιπόν, λίγη πρασινάδα από πάνω. Κεφτεδάκια λοιπόν μπέρμπον με μπέικον. Το βούτυρο δίνει πραγματικά ωραία γεύση την ώρα που τα τηγανίζουμε σε συνδυασμό με το ελαιόλαδο στο τηγάνι, το οποίο πάει στο φούρνο, και έναν ωραίο πουρέ που έτσι κι αλλιώς έχετε ξαναδεί το βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Σας περιμένω λοιπόν, κάντε subscribe, ακολουθήστε με στο Instagram Alex Παπανδρέου και στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook Αλέξανδρος Παπανδρέου, και εμείς θα είμαστε εδώ να κάνουμε παρέα, να φτιάχνουμε εύκολες, γρήγορες και νόστιμες συνταγές εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Γεια σας!